Από τη μια η Άγκυρα δείχνει διάθεση κλιμάκωσης της έντασης και από την άλλη η Λευκωσία στείνει ανάχωμα μέσα από ένα νέο διπλωματικό μαραθώνιο καταγγελίας των προκλήσεων. Εκτός από το πεδίο των Βρυξελών, το ζήτημα θα απασχολήσει την τριμερή σύνοδο κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στην Ιερουσαλήμ. Αναστασιάδης, Μητσοτάκης και Μπένετ θα στείλουν σαφή μηνύματα προς τη γείτονα, καλώντας την να σεβαστεί επιτέλους το διεθνές δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η επόμενη πράξη θα γραφτεί στην Ισπανία την Πέμπτη. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο γραφείο του στη Μαδρίτη τον πρόεδρο Αναστασιάδη για μια συνάντηση εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος σε συνέχεια της επίσκεψης Σάντσες στην Τουρκία. Ο πρόεδρος σκοπεύει να παραθέσει όλα τα δεδομένα της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς όπως αυτή εκδηλώνεται σε στεριά και θάλασσα. Θα ζητήσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις Ερντογάν αναφορικά με την αμυντική συνεργασία Τουρκίας και Ισπανίας και θα υπενθυμίσει στον Ισπανό Πρωθυπουργό τη σημασία της έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας, ειδικά σε περιόδους κρίσεων όπως αυτήν που διανύουμε. Από μέρα σε μέρα το Στεναφόρθ θα σηκώσει Άγκυρα και θα αποπλέψει από τον κυροβόλιο Λεμεσού με προορισμό το οικόπεδο 10. Εκτός απροόπτου, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα κατεβάσει τρυπάνη και θα αρχίσουν οι εργασίες της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα Κλαύκος. Η Τουρκία, αφού λόγω του αμερικανικού παράγοντα δυσκολεύεται να δημιουργήσει νέο επεισόδιο παρενόχλησης, εκτιμάται ότι θα απαντήσει με δική της παράνομη γεώτρηση σε περιοχή που εμπίπτει στη ζώνη των αμφισβητήσεων. Εν μέσω της περιραίωσας που δημιουργεί, η Άγκυρα έφτασε στο νησί και ανέλαβε καθήκοντα ο αντικαταστάτης Ελίζαμπετ Σπέχαρ Κόλιν Στιούαρτ. I'm honored to be here. I look forward to working with all of our stakeholders and forging good working relationships and learning from all of you so that together, hopefully, we can help bring lasting peace to this island. Με την ευκαιρία της άφιξης Στιούαρτ, τα Ηνωμένα Έθνη σκοπεύουν να διοργανώσουν δεξίωση στο Λιτραπάλα στην άλλη Τρίτη. Ήδη επικοινώνησαν με τα γραφεία των Αναστασιάδη και Τατάρ, προκειμένου να βολιδοσκοπήσουν εάν υπάρχει πρόθεση να παραστούν οι δύο ηγέτες.